βλέπω κάποια story, μου τα στέλνουν, να ξέρεις Μαρία, δεν τα βλέπω μόνος μου. Πραγματικά μου τα στέλνουν και λένε δες τι ανεβάζουν. Πού? Νομίζω προσωπικά, νομίζω η Ζένη το ανέβασε για κάποιες ψηφοφορίες. Περίμενε. Θες να δούμε το υπόλοιπο βίντεο. Θέλω να ολοκληρώσω αυτό και να δούμε ότι. Γιατί θέλετε. Για την ψηφοφορία βίντεο θα. Ναι, για να μην μου φύγει από το μυαλό λίγο, να πω αυτό ένα λεπτό. Ότι και καλά στην ψηφοφορία της Ρένιας, π.χ. Υπήρχε κλίκα και πήγαμε να τη διώξουμε. Τη Ρένια προσωπικά στην ψηφοφορία αυτή που είχε με την Αργυρό. Δεν ξέρω τι έγινε με τα κορίτσια μέσα στο σπίτι. Γιατί, γιατί μιλάμε για προ-Χριστού. Θέλω να πω όμως, Μαρία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ούτε που το θυμάμαι. Ναι, όμως, Μαρία, όμως από εκεί ξεκινάνε όλα. Όχι, Παύλο, μου ξεκινάνε όλα από αυτά που άρχισε η Νέρτζη. Να πω εγώ, ρε, όμως, σε παρακαλώ πολύ. Ένα πράγμα θέλω να πω. Τα ίδια πράγματα λέμε. Άσε με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ένα πράγμα θα πω. Περίμενε, τα είπε ο Τζόνι χθες βράδυ και τα έχω ξεχάσει. Μαρία, μπορώ να πω λίγο. Μαρία, στην ψηφοφορία με τη Ρένια, για να καταλήξω λίγο, δεν πήρε η Ρένια αρνητική ψήφα από μένα και τον Τζόνι. Οπότε δεν. Και καλά, η κλίκα δεν πήγε στοχευμένα. Άμα πήγαινε, η Ρένια θα έφευγε εκείνη την μέρα από το παιχνίδι. Ένα αυτό. Και η Νέα δεν πήρε από εμάς, ρε Παύλο, αλλά κατηγορήθηκε. Ναι, όμως δεν την πήρε. Θα σα πω, Ρένια, θα σα πω ένα λεπτό. Κι όμως, ακόμα και σε αυτή την εβδομάδα που μας λένε κλίκα και καλά, εγώ ψήφισα τον Φίλιππο και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον Ιον. Εγώ προσωπικά δεν πήγα στοχευμένα σε κανέναν Ιον. Έτσι. Για να καταλήξω. Για εσά που λες ότι είπαν και δεν είπανε. Η Ρένια ποτέ δεν πήρε από εμάς μαζεμένες ψήφους, όπως πήρε ο Τζόνι και η Νέρτζη. Κάθε φορά που ήταν να φύγει ένα ζευγάρι, όλοι λέγανε ο Αντώνης και η Ρένια είναι αγαπημένο ζευγάρι, να μην τους διώξουμε ασυλίες έτσι κι αλλιώς. Ναι, όμως, γιατί ο Τζόνι με την Νέρτζη δεν ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Έτσι ξεκινήσανε κάτι. Γιατί τους διώξατε και τους δύο, σας κάναν κάτι. Μαρία, μπορώ να πάρω θέση, σε παρακαλώ. Μπορώ ή θέλεις να. Εμένα δεν με. Μπορώ να πω ότι ψηφίζετε ό,τι θέλετε. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είπε ο Παύλος. Ότι διώχνετε ένα ερωτευμένο ζευγάρι και μένουμε στο σπίτι ηθοποιοί. Ναι. Για μένα αυτό έχει πιο πολύ σημασία από ποιο ψηφίζω. Αυτό, 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 αυτό το είπα, αυτό το είπα, το καταγράψατε, να μου πείτε ότι το είπα, ναι. Ναι, είναι προσβλητικό. Αλλά όχι να μου λένε ότι θέλουνε. Μισό λεπτάκι. Είναι προσβλητικό αυτό. Αυτό. Είναι προσβλητικό. Ηθοποιοί δεν είστε. Το ότι είμαστε ηθοποιοί στην ΕΚ, εγώ προσωπικά. Στην ΕΚ όμως, τι πάει να πει. Τι θα πάει να πει. Θα σου πω εγώ τι πάει να πει. Την Παρασκευή στον καλά με τον Βασίλη είχατε και καλά πηγαίνατε να τα ξαναβρείτε. Τη Δευτέρα ήσουν με τον Φίλιππο. Ο Βασίλης ξαφνικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πήγα εγώ να ξαναβρω τι με τον Βασίλη. Δεν είχα τίποτα με τον Βασίλη. Ρε Βασίλη, μίλα. Με την Άννα δεν έχετε. Με την Άννα ο Βασίλης δεν μιλάει. Είναι στραβωμένος γιατί ο Τζόνι ο άνθρωπος απλά είπε σε ένα live ότι η Άννα θέλει. Έναν άντρα απλά λίγο πιο σοβαρό και ο Βασίλης το παρεξήγησε. Δεν έχω αντρική γνώμη, είπε. Όχι, δεν είπα αντρική γνώμη. Μαρία, μισό λεπτό, να μιλήσω λίγο εγώ γιατί αυτό αφορά εμένα. Έχει πει ο Τζόνι σε σένα ότι ο Βασίλης. Με έχει βγει και έχει πιο στηρίξει και λέει ο Βασίλης είναι καλό παιδί. Ο Βασίλης ταιριάζει με την Άννα και λέει. Επειδή έτσι, είναι, επειδή έτσι είναι και το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο. Ναι. Στο live γύρισε και είπε πόσο χρόνο να θέλει ο Βασίλης, δεν έχει αντρική γνώμη και έκανε αυτή την κολοτούμπα. Εγώ και γι' αυτό τον ψήφισα. Και να πω και κάτι για να τελειώσω εγώ. Αν όντως ο Τζόνι βρήκε τον έρωτά του, δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει το παιχνίδι. Μπορεί να ζήσει να παίξει. Αν μπει μέσα στο παιχνίδι, μπαίνει για τα λεφτά. Βασίλη, αυτό που έχει δηλώσει. Δεν λέει, φίλε μου. Okay. Ο Τζόνι μένει στην Αθήνα και η Κινέτζη μένει στη Θεσσαλονίκη. Βρήκε τον έρωτά του. Θα πει εσύ που θα ζήσει τον Τζόνι τον έρωτά του. Δεν θα αποφασίσετε εσεί αν θα μπει, αν όχι, ναι, όχι. Συγγνώμη, μα δεν μπορώ να πάρω θέση για αυτό που είπε για μένα. Κάθε τρει εβδομάδε θέλω χρόνο. Θέλω χρόνο και θέλω χρόνο και κανένα μα δεν σε ψήψει ποτέ αρνητικά. Ούτε την Κλαούντια πέρυσι την είχαν ψηφίσει. Και πού μα νοιάζει την Κλαούντια πέρυσι, Βασιλάκη. Και κάνει τακτική Κλαούντια. Απλά η πολιτή του Τζόνι είναι η Κλαούντια. Δεν είναι κολλητή έχει, του. Ναι, δεν είναι κολλητή. Είναι πολύ καλή του φίλη και έχει πει ο Τζόνι. Έχει πει ο Τζόνι την Κλαούντια. Εγώ αν ήταν στο παιχνίδι δεν την ψήφιζα ποτέ. Εμένα γιατί να. Κάτι σχέση. Μα δεν σε έχει ψήφισει κανένα. Τι σχέση. Εσύ με τον Τζόνι φίλο σου είναι και τώρα το θα δείξω. Θέλω να δείξω το βίντεο. Μπορεί με μία πρόταση να ολοκληρώσει, με μία πρόταση να πει αυτό που θέλει και να πάμε στο βίντεο. Ωραία, όχι, μισό. Να ολοκληρώσει. Ολοκλήρωσες. Ωραία. Έλενα. Λες να μην φύγει κανένας εσένα και φύγεις εσύ εμάς. Τώρα. Αποκαλώντας μας ηθοποιούς, επειδή το επάγγελμά μας είναι ότι είμαστε ότι εγώ βασικά είμαι ηθοποιός. Έλενα, δεν σε έβρισα. Πρώτο όμως. Φάουλ. Δεν σε έβρισα. Στο δικά μου live, έχεις δει ποτέ να μιλήσω αρνητικά για σένα ή για οποιονδήποτε. Δεν μίλησα συμπέκτη. Για σένα, μίλησα ξεκάθαρα του Φίλιππο. Για εσάς είπα η ηθοποιία. Εμένα φύγεις όμως με τη λέξη ηθοποιός. Ηθοποιός είναι επάγγελμα. Μάθε να το ξεχωρίσει. Επειδή έχει συμμετάσχει επειδή το έχει, βασικά ναι. Σε δύο τέτοια, τον κάνουν ηθοποιό. Και τον βλέπω και εδώ, το πάει πολύ καλά το ηθοποιό. Okay, είπε ο τύπος που πήρε την κορνή.